Απόψε εδώ στην Καλυθέα, στην πόλη που υπάρχει και το μνημείο του Σεβιωτικού Στρατιώτη, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, τιμάμε την επέτειο της μάχης του Στάλινγκραντ. Αυτής της συγκλονιστικής, ηρωικής νικηφόρας μάχης του κόκκινου στρατού και του σοβιετικού λαού που τσάκισε τα ναζιστικά χιτλερικά στρατεύματα. Και όταν τιμάμε τη μάχη του Στάλινγκραντ, στην πραγματικότητα τιμάμε τη Σοβιετική Ένωση, το λαό της, τον κόκκινο στρατό. Τιμάμε το Κομμουνιστικό Κόμμα των Μπολσεβίκων που ήταν επικεφαλής και καθοδηγητής αυτού του τιτάνιου αγώνα. Δεν πρόκειται απλά για μία ακόμα μάχη δίπλα στις υπόλοιπες του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, ούτε καν για μία από τις πιο κρίσιμες μάχες. Πρόκειται για τη μάχη εκείνη που έκρινε όχι μόνο τα αποτελέσματα των μαχών του Ανατολικού Μετόπου, αλλά τη συνολική έκβαση του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Έδωσε πνοή στα λαϊκά απελευθερωτικά κινήματα, στην ανάπτυξη του ένοπλου αγώνα, που στη χώρα μας, με μπροστάρι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, έγραψαν ηρωικές σελίδες, το ΕΑΜ, ο ΕΛΑΣ, η ΕΠΟΝ, ο ΕΛΑΝ, η ΟΠΛΑ και μετέπειτα ο Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας. Η μάχη του Στάλινγκραντ ήταν ακριβώς όπως το είπε ο ηγέτης των Μπολσεβίκων, Ιωσήφ Στάλιν, η μεγαλύτερη στην ιστορία των πολέμων. Έτσι ακριβώς είναι. Ο κόκκινος στρατός, ο σοβιετικός λαός, με πρωτοπορία τους κομμουνιστές και τις κομμουνίστριες, έδωσε μόνος του σώμα με σώμα, δρόμο με δρόμο, κτίριο με κτίριο, δωμάτιο με δωμάτιο, τη μάχη με τις χιτλερικές στρατιές μέχρι την τελική νίκη. Και το τονίζουμε μόνος του, αφού στην ουσία η ΗΠΑ και η Μεγάλη Βρετανία έδρασαν με καθαρά υπονομευτικό τρόπο και έτσι πρέπει να αποτυπωθεί στη συλλογική ιστορική μνήμη. Γιατί την περίοδο που ξεκινά η τεράστια σε μέγεθος και έκταση επίθεση των Γερμανών Ναζί στο Στάλινγκραντ, αποφασίζουν να μην ανοίξει δεύτερο μέτωπο μέσα στο 1942, δίνοντας τη δυνατότητα στον Χίτλερ να συγκεντρώσει στο ανατολικό μέτωπο τεράστιο όγκο στρατιωτικών δυνάμεων. Και αυτό γιατί πίστευαν, προσδοκούσαν ότι με τη μάχη του Στάλινγκραντ θα εξασθενούσε ταυτόχρονα και η Σοβιετική Ένωση και η Γερμανία. Πίστευαν ότι θα μπορούσαν να ξεμπερδέψουν με το σοσιαλισμό. Ο κόκκινος στρατός όμως, ο σοβιετικός λαός, δεν είχε πει ακόμα την τελευταία του λέξη. Την είπε ή πιο σωστά την έγραψε με την ηρωική νίκη του στο Στάλινγκραντ, από όπου ξεκίνησε την καταδίωξη των Ναζί και άρχισε την απελευθέρωση της Ευρώπης, φτάνοντας μέχρι το Βερολίνο για να καρφώσει την κόκκινη σημαία με το σφυροδρέπανο στο Ράιστακ. Μία εβδομάδα και τρεις ημέρες ο κόκκινος στρατός, ο σοβιετικός λαός πάλεψε για να μην χαθούν τα μεγάλα επιτεύγματα του σοσιαλιστικού κράτους που με τόσες θυσίες είχε καταφέρει στα χρόνια της σοσιαλιστικής οικοδόμησης, της σχεδιασμένης κοινωνικο-οικονομικής ανάπτυξης που είχαν προηγηθεί, υπερασπίστηκε τη σοσιαλιστική του πατρίδα. Πάλεψε σώμα με σώμα για να μην περάσει στον έλεγχο των Γερμανών Ναζί, ένα σημαντικό βιομηχανικό κέντρο με 450.000 κατοίκους και 126 βιομηχανικές επιχειρήσεις. Πάλεψε για να μην χάσει από τα χέρια του το εργοστάσιο που κατασκεύαζε πάνω από τα μισά τρακτέρ της χώρας και το εργοστάσιο χάλιβα με πάνω από 800.000 τόνους χάλιβα παραγωγή. Πάλεψε για να διασωθούν οι βασικές ιτοπαραγωγικές περιοχές του Σοβιετικού Νότου, καθώς και οι περιοχές εξόρυξης πετρελαίου και μεταλλευμάτων, για να μην σταματήσουν οι συγκοινωνίες μέσω του Βόλγα. Αυτά όλα και άλλα πολλά ήταν το Στάλινγκραντ. Ναι, ο κόκκινος στρατός και ο σοβιετικός λαός πάλεψε για να μείνουν στα δικά του χέρια όλα όσα με κόπους και θυσίες είχε δημιουργήσει. Και τα κατάφερε.
γιατί είχε τεράστια αποθέματα δύναμης. Γι' αυτό και σήκωσε στους δικούς του ώμους το κύριο βάρος του πολέμου. Ναι, τα κατάφερε χάρη στο ρόλο της εργατικής σοβιετικής εξουσίας, αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής και ο κεντρικός σχεδιασμός της οικονομίας. Η εποποιία της μάχης του Στάλινγκρατ, φίλες και φίλοι συντρόφισσες και σύντροφοι, αλλά και άλλες μάχες, επιβεβαιώνουν περίτρανα. Ένοπλος λαός, με πίστη στο δίκιο του, με εμπιστοσύνη στη δύναμή του, με ατσαλένια πειθαρχία και θέληση και καθοδηγητή την πρωτοπορία της εργατικής τάξης στο Κομμουνιστικό Κόμμα, μπορεί να πραγματοποιήσει το ακατόρθωτο, μπορεί να κάνει το αδύνατο, μπορεί να νικήσει. Επιβεβαιώνει ότι από όλες τις πλευρές η υπεροχή του αντίπαλου μπορεί να στραπατσαριστεί μπροστά στην υπεροχή των ιδανικών και των αξιών της εργατικής τάξης και του λαού, στην πάλη για την ελευθερία, στην πάλη για την υπεράσπιση της σοσιαλιστικής πατρίδας. 80 χρόνια μετά, συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, τα επιτελεία του εκμεταλλευτικού συστήματος κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να σβήσουν τη φλόγα της αληθινής ιστορίας που γράφτηκε με το αίμα των λαών. Κάνουν ό,τι μπορούν για να διαστρεβλώσουν την ιστορία, ακόμα και για να δικαιώσουν με έμεσο, πολλές φορές και με άμεσο τρόπο, τη φασιστική κτηνοδία. Πρωταγωνιστικό ρόλο στη μαύρη προπαγάνδα της ψευτιάς παίζουν τα ιμπεριαλιστικά κέντρα, με πρώτη και καλύτερη την Ευρωπαϊκή Ένωση, που ανάμεσα στα τόσα χυδαία που έχει κάνει, έχει ονομάσει την 9η Μαΐ την ημέρα της αντιφασιστικής νίκης σε μέρα της Ευρώπης, επιδιώκοντας να σβήσει από τη μνήμη των λαών τον αντιφασιστικό χαρακτήρα αυτής της επετείου. Έχει κάνει επίσημη πολιτική και ιδεολογία τον αντικομμουνισμό, την εξίσωση του φασισμού με τον κομμουνισμό, τη γνωστή θεωρία των δύο άκρων, για να δηλητηριάζει τις εργατικές, λαϊκές, νεανικές συνειδήσεις, για να τις εγκλωβίσει στην κυρίαρχη ιδεολογία, για να εμποδίσει την είσοδό του στον δρόμο της ταξικής πάλης και σύγκρουσης, για την απελευθέρωση του ανθρώπου από τα δεσμά της μισθωτής σκλαβιάς. Τι ομολογούν όμως όλα αυτά? Φοβούνται, φίλες και φίλοι, την παρακαταθήκη που άφησε στους λαούς η σοσιαλιστική οικοδόμηση του περασμένου αιώνα. Φοβούνται την επαναστατική πείρα, την νικηφόρα Οκταβριανή Επανάσταση, που για πρώτη φορά έφερε στο προσκήνιο της ιστορίας την εργατική τάξη σαν τάξη για τον εαυτό της. Φοβούνται την αντιφασιστική νίκη του Κόκκινου Στρατού και των λαϊκών ένοπλων κινημάτων της Ευρώπης, που σάρωσαν το γέννημα θρέμα του συστήματος που όλα τα αστικά κόμματα υπηρετούν το φασισμό-ναζισμό. Ναι, το φόβο της εργατικής τάξης και του λαού να έχουν. Και σε όλους αυτούς απαντάμε. Ό,τι και να κάνουν, όσα βρώμικα πλοκάμια κι αν απλώσουν με τα επιτελεία τους και τους μηχανισμούς τους, ό,τι γράφτηκε με αίμα δεν μπορεί να σβήσει με μελάνη. Όσο και να συκοφαντούν το σοσιαλισμό που γνωρίσαμε και τα επιτεύγματα των λαών που οικοδομούσαν το σοσιαλισμό, όσο και να προχωρούν στην ποινικοποίηση των κομμουνιστικών κομμάτων και των συμβόλων τους, όσες απαγορεύσεις και περιορισμούς και αν επιβάλλουν στους κομμουνιστές σε μια σειρά χώρες στην καταταλεγόμενά τους Ευρωπαϊκή Ένωση της Δημοκρατίας, όσο και αν απειλούν με διώξεις όσους αρνούνται να καταγγείλουν τα ψεύδη περί εγκλημάτων του κομμουνισμού, όσο και να χρηματοδοτούν μη κυβερνητικές και άλλες οργανώσεις και μηχανισμούς για να κάνουν βρώμικη αντικομμουνιστική προπαγάνδα, όσο και να διαστρεβλώνουν την ιστορία, να συκοφαντούν το σοσιαλισμό στα παιδιά μας, στα σχολεία και στα πανεπιστήμια με τις βρωμιές που γράφουν στα βιβλία τους, να το βάλουν καλά στο μυαλό τους. Σε αυτή τη χώρα υπάρχει Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, υπάρχει Κομμουνιστική Νεολαία με ισχυρούς δεσμούς μέσα στην εργατική τάξη και την νεολαία, που μπορούν με τη δράση τους όχι μόνο να υψώνουν τείχος, αλλά και να δημιουργούν στις εργατικές συνηθίσεις αντισώματα απέναντι στον αντικομμουνισμό, στην παραχάραξη και στη διαστρέβλωση της ιστορικής αλήθειας. Ναι, υπάρχουν οι δυνάμεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ
που πρωτοστατούν μέσα στους χώρους δουλειάς, στις γειτονιές, στα σχολεία, στις σχολές, ώστε το εργατικό λαϊκό κίνημα να απομονώνει τους ναζί εγκληματίες και με όσα προσωπία κι αν αυτοί εμφανίζονται. Και θα ξεσκεπάζει όλες τις πολιτικές δυνάμεις, τη Νέα Δημοκρατία, τον ΣΥΡΙΖΑ και τους λοιπούς, οι οποίοι από τη μια προσκυνούν την Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει κάνει σημαία τη θεωρία των δύο άκρων και από την άλλη μιξοκλαίνε για την άνοδο της ακροδεξιάς και του φασισμού. Τέτοια είναι η υποκρισία τους. Και με την ευκαιρία της κατάθεσης σήμερα-αύριο στη Βουλή της τροπολογίας της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για να βάλει δήθεν περιορισμού στο κόμμα του Κασιδιάρη, το λέμε καθαρά. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δεν πρόκειται να δεχτεί ρυθμίσεις που προχωρούν σε επικίνδυνες γενικεύσεις, αφήνοντας χώρο στην απαράδεκτη θεωρία των δύο άκρων που εξισώνει τη φασιστική με την κομμουνιστική ιδεολογία και δράση. Ούτε φυσικά πρόκειται να συμφωνήσει, να ελέγχεται σε κάθε εκλογική μάχη από τον Άριο Πάγο η λειτουργία και η δράση του και να εξαρτάται από αυτόν τον έλεγχο η συμμετοχή του στις εκλογές. Ας αφήσουν λοιπόν κατά μέρος τα αντιδραστικά σενάρια και η μεν και η δε και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ που από ό,τι φαίνεται στη δική του τροπολογία έχει βάλει μέσα ολόκληρο τον τρομονόμο, αυτό το εργαλείο που βάζει στο στόχαστρο τον εχθρό λαό και το κίνημά του. Δεν ξέρουμε βέβαια αν με αφορμή αυτή τη συζήτηση στη Βουλή θα βάλει ο ΣΥΡΙΖΑ πάλι τα κλάματα για τη χαμένη τιμή της νεοφιλελεύθερης τιμής της Νέας Δημοκρατίας, γιατί δήθεν λέει με την πολιτική της η κυβέρνηση Μητσοτάκη αποτελεί μια παρέκκληση από τον υπόλοιπο ιστορικό βίο αυτής της παράταξης, ότι δήθεν απεμπολεί τις αξίες, λένε, του αστικού κόσμου. Μα αυτές ακριβώς οι αξίες του αστικού κόσμου, ο αντικομουνισμός, η θεωρία των δύο άκρων, υπηρετεί και η Νέα Δημοκρατία, με ό,τι βέβαια αυτό συνεπάγεται για το λαό και το κίνημά του. Και αυτές τις αξίες, ακριβώς, ασπάζονται και μέλη στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, όπως για παράδειγμα η Δούρου, που είχε το θράσος να πιάσει στο στόμα τις σοσιαλιστικές χώρες, μιλώντας για ολοκληρωτικά καθεστώτα. Ούτε ξέρουμε αν θα τολμήσουν να επικαλεστούν πάλι το ευρωπαϊκό κεκτημένο, από το οποίο πάλι δήθεν υποτίθεται παρεκκλίνει η Νέα Δημοκρατία. Μα ακριβώς αυτό είναι το ευρωπαϊκό κεκτημένο, η θεωρία των δύο άκρων. Και λέμε λοιπόν σε όλους όσους νιώθουν προοδευτικοί και ακόμα στηρίζουν το ΣΥΡΙΖΑ, αντικομουνισμός και πρόοδος δεν συμβιβάζονται, είναι ασυμβίβαστα. Γιατί η πρόοδος είναι ο σοσιαλισμός κομμουνισμός. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, η στάση κάθε κόμματος απέναντι στον αντικομουνισμό και τη διαστρέβλωση της ιστορίας, απέναντι στην ανιστόριστη θεωρία των δύο άκρων που φουσκώνει τα πανιά του φασισμού, πρέπει να αποτελέσει ένα ακόμα κριτήριο για κάθε τίμιο εργάτη και εργάτρια, για κάθε βιοπαλαιστή, για κάθε νέο παιδί και μπροστά στις εκλογές. Και εδώ δεν χρειάζεται να πούμε πολλά, έχουν όλοι λερωμένη τη φωλιά τους. Και η Νέα Δημοκρατία και ο δήθεν προοδευτικός ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και το ονομαζόμενο Δημοκρατικό ΠΑΣΟΚ. Έχουν λερωμένη τη φωλιά τους γιατί όλοι προσκυνάνε την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή την εμπεριαλιστική ένωση, δίνοντάς της χαρακτηριστικά που δεν έχει και ούτε πρόκειται ποτέ να αποκτήσει, γιατί είναι αντιδραστική, είναι ένωση ταξική, είναι ένωση του κεφαλαίου. Κάτι βέβαια από όλα αυτά θα έχει πάρει χαμπάρι ο ΣΥΡΙΖΑ όταν ο Τσίπρας ως πρωθυπουργός στη Ρουμανία στήριζε τις αντικομουνιστικές διακηρύξεις της. Όλοι, μηδενός εξαιρουμένου, έχουν λερωμένη τη φωλιά τους. Γιατί όλοι ανέχτηκαν τα προηγούμενα χρόνια τη δράση της Χρυσής Αυγής, γιατί ιδιαίτερα στα χρόνια της κρίσης έβγαλε πολύ βρώμικη δουλειά για το σύστημά τους. Δεν χρειάζεται όμως να πάμε και πάρα πολύ πίσω. Τα ίδια κάνουν και τώρα. Όταν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας
μέσω της ελληνικής αστυνομίας και του Δήμου της Αθήνας δίνει άδεια στη Χρυσή Αυγή για να πραγματοποιήσει συγκέντρωση στο όνομα δήθεν ότι πρόκειται για ένα πολιτικό κόμμα, ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται για μια εγκληματική ναζιστική οργάνωση και μάλιστα καταδικασμένη. Τα ίδια κάνουν και τώρα, όταν οι συνδικαλιστές της Νέας Δημοκρατίας μαζί με του ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ φιγουράρουν στο ίδιο ψηφοδέλτιο με υποψήφιους της Χρυσής Αυγής στο εργατικό κέντρο του Πύργου απέναντι στις ταξικές δυνάμεις. Ναι, δεν χρειάζεται να πάμε μακριά. Νοπές είναι ακόμα οι εικόνες από τη Βουλή, όταν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ μαζί χειροκροτούσαν τους Ναζί του Αζόφ στην ομιλία της μαριονέτας του ΝΑΤΟ Ζελένσκι. Μικρή σημασία βέβαια έχει αν οι νεοδημοκράτες ήταν όρθιοι και οι ΣΥΡΙΖΕΙ καθιστοί. Αλλά και αυτές όπου ο Τσίπρας συναντιέται στην Καστοριά με τον πρόεδρο της τοπικής ένωσης αποστράτων αξιωματικού στρατού, αυτούς τους γνωστούς αντικομουνιστές που οργανώνουν τις γιορτές μίσους στο Βίτσι και στο Γράμμο, μαζί με διάφορα μεταφερόμενα φασιστοειδή από όλη τη χώρα. Και πριν ορισμένοι μας πούν που ακόμα στηρίζουν το ΣΥΡΙΖΑ πως η συνάντηση αυτή έγινε στο πόδι, τους θυμίζουμε ότι είχε προηγηθεί άλλη μια τέτοια, προφανώς για να προετοιμαστεί, με στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ με αντιπροσωπεία της κεντρικής διοίκησης της ΕΑΣ, αυτής που πριν λίγες μέρες σε επίσημη ανακοίνωσή της θρηνούσε για το θάνατο του Γλίξμπουργκ ως βασιλέα. Αλλά τέτοιες, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, ήταν οι σχέσεις της αμαρτωλής σοσιαλδημοκρατίας με τους φασίστες, σχέσεις πάθους. Και ο ΣΥΡΙΖΑ, που έχει τα πρωτεία, δεν θα μπορούσε να αποτελεί εξαίρεση. Κριτήριο, λοιπόν, ψήφου πρέπει να αποτελέσει η στάση όλων τους και απέναντι στον υπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία και στην εμπλοκή της χώρας αυτών, ενός πολέμου που εδώ και ένα χρόνο εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια μας σε ζωντανή σύνδεση και από ό,τι φαίνεται περνάει σε μια άλλη φάση μετά την επικείμενη αποστολή αρμάτων μάχες από χώρες μέλη του ΝΑΤΟ. Ξέρουμε πολύ καλά πως δεν πρόκειται να στηθεί καμία προεκλογική αντιπαράθεση ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία, τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ γύρω από τη συμμετοχή και εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο. Το αντίθετο. Όσα λιγότερα ακουστούν, τόσο το καλύτερο για αυτούς. Δεν θα ακουστεί τίποτα για την αποστολή στρατιωτικού εξοπλισμού στην Ουκρανία, για τη μετακίνηση ελληνικών στρατιωτικών τμήματων στην Ανατολική Ευρώπη σε νατοϊκούς σχηματισμούς όπως τη Βουλγαρία, για την παράδοση υποδομών της χώρας για τη μεταφορά ανατοϊκών δυνάμεων και βάλε. Δεν θα ακουστεί τίποτα μεταξύ τους για τα σουλάτσα στις θάλασσές μας και στα λιμάνια μας των αεροπλανοφόρων όπως του George Bush στο λιμάνι του Πειραιά. Δεν θα ακουστεί τίποτα παρά μόνο από τους κομμουνιστές και τους άλλους αγωνιστές που κινητοποιούνται παντού σε όλη την Ελλάδα και απαιτούν καμιά παραχώρηση να κλείσουν οι βάσεις του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ. Δεν θα ακουστεί τίποτα γιατί όλοι τους, με μοιρασμένους ρόλους, πότε με τα δίθεν αλληλεγγύης που επιστρατεύει η Νέα Δημοκρατία, πότε με τα περί ανταλλαγμάτων που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, στοιχίζονται πίσω από το στρατηγικό στόχο της αναβάθμισης του γεωπολιτικού ρόλου της ελληνικής αστικής τάξης, τον οποίο όλοι μαζί υπηρέτησαν είτε ως κυβέρνηση είτε ως αντιπολίτευση. Όσο για τη δίθεν ασφάλεια που πρέπει να νιώθει ο λαός μας γιατί η χώρα του εμπλέκεται στον υπεριαλιστικό πόλεμο συνολικά στους σχεδιασμούς των ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ, αλλά και οι υπέρογγοι εξοπλισμοί που είναι κομμένοι και ραμμένοι στα μέτρα του ΝΑΤΟ, δεν μπορούν εύκολα να πείσουν κανέναν. Γιατί ο καθένας μπορεί να καταλάβει πως δεν είναι ασφαλής όταν ο τόπος το έχει μετατραπεί σε προκεχωρημένο φυλάκιο των ΗΠΑ, σε σημείο προώθησης στρατιωτικών δυνάμεων στα σύνορα με τη Ρωσία και άρα σε στόχο αντιπίνων. Όλοι πάντως, από τη Νέα Δημοκρατία που σήμερα έχει απογειώσει την ελληνική συμμετοχή στον πόλεμο, υπέγραψε τη δίθεν αμυντική άκρος επιθετική συμφωνία με τη ΣΥΠΑ και έχει παραχωρήσει υποδομές, τον ΣΥΡΙΖΑ που με την ατοϊκή συμφωνία των Πρεσπών, την προετοιμασία της Αμερικάνικης συμφωνίας, αλλά και το ΠΑΣΟΚ που έχει πολύ μεγάλη προϋπηρεσία σε όλα αυτά, όλοι μπορούν να καταθέσουν το πλούσιο βιογραφικό τους στην αστική τάξη,
Και όλοι τους βέβαια δεν μπορούν να κοροϊδεύουν ότι η επιλογή αυτή αποτελεί ασπίδα προστασίας απέναντι στην επιθετικότητα της Τουρκίας. Και ο καθένας καταλαβαίνει πως είναι τόσο μεγάλη αυτή η ασπίδα που οι απειλές του Ερντογάν και των άλλων κυβερνητικών στελεχών της Τουρκίας είναι στην ημερήσια διάταξη. Και όλα αυτά βέβαια την ώρα που η εμπλοκή στα νατοϊκά σχέδια και ο στόχος της νατοϊκής συνοχής στην περιοχή ανοίγει επικίνδυνους δρόμους, την ώρα που στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο τρέχουν οι διεργασίες στην Ανατολική Μεσόγειο και τα ελληνοτουρκικά και τις τρέχει αυτές τις μέρες ο Μπλίνκεν, με την Τουρκία να θέτει επίμονα τις απαράδεκτες αξιώσεις για αποστρατικοποίηση των ελληνικών νησιών του Αιγαίου. Την ώρα, φίλες και φίλοι, που δυναμώνει η επιθετικότητα της τουρκικής αστικής τάξης, όπως και τα παζάρια για νέους εξοπλισμούς με κριτήριο την ενίσχυση των σχεδιασμών του ΝΑΤΟ, έρχεται ο Μητσοτάκης να χαρακτηρίσει τα ελληνικά νησιά νατοϊκά νησιά, ανοίγοντας επικίνδυνους δρόμους για ένα ειδικό καθεστώς στα νησιά και για λύσεις συνδιαχείρισης στο Αιγαίο, όπου τον πρώτο λόγο θα έχει το ΝΑΤΟ. Καταλάβαμε πολύ καλά πού το πάει η ελληνική αστική τάξη. Για όλα αυτά μιλάει μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, που προβάλλει ότι σε αυτές τις συνθήκες η προοπτική από τη σκοπιά των συμφερόντων του λαού δεν είναι η μεγαλύτερη εμπλοκή που εγκυμονεί μεγαλύτερους κινδύνους, αλλά η απεμπλοκή από τον πόλεμο. Μόνο το ΚΚΕ σταθερά αποκαλύπτει τι σημαίνει για το λαό το μέλλον του υλοποίηση αυτών των σχεδιασμών, που βέβαια αναλαμβάνει κάθε φορά να τρέξει η εκάστοτε κυβέρνηση. Αυτό ακριβώς θα κάνει και η επόμενη. Όποιος και αν έρθει πρώτος και σχηματίσει κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία ή ο ΣΥΡΙΖΑ, φυσικά με πρόθυμο συνεταίρο το ΠΑΣΟΚ. Και ας μην τις ανασχετούν ορισμένοι ότι τους βάζουμε στο ίδιο τσουβάλι. Μόνοι τους έχουν μπει, μαζί με τα υπόλοιπα κόμματα, το ΠΑΣΟΚ, το ΜΕΡΑ25 και την Ελληνική Λύση στο τσουβάλι του καπιταλιστικού δρόμου ανάπτυξης που πνίγει τις εργατικές λαϊκές ανάγκες. Γι' αυτό και η κυβέρνηση που θα φτιάξουν, λέμε εμείς, δεν πρέπει να είναι δυνατή, αλλά δυνατός να είναι ο λαός, με δυνατό το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, ακούμε και όσους με καλή διάθεση μας ρωτούν γιατί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δεν στηρίζει μια κυβέρνηση που έστω για λίγο θα μπορούσε να ανακουφίσει το λαό. Τους απαντάμε. Η συμμετοχή, η στήριξη, ακόμα και η ανοχή του ΚΚΕ απέναντι σε μια τέτοια κυβέρνηση που μέσα σε όλα τα άλλα θα υλοποιεί τις δεσμεύσεις απέναντι στο ΝΑΤΟ και τη ΣΥΠΑ δεν θα συμβάλλει να ανακουφιστεί ο λαός. Ακριβώς το αντίθετο. Γιατί ένα Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας εγκλωβισμένο σε μια κυβέρνηση που θα υλοποιεί τέτοιες δεσμεύσεις απέναντι στους υπεριαλιστές, θα υπακούει στους σιδερένιους νόμους της καπιταλιστικής αγοράς, σημαίνει πως ο λαός και το κίνημά του θα είναι δεμένοι χειροπόδαρα, σημαίνει νέες απογοητεύσεις, νέα χαμένα χρόνια. Ενώ σήμερα αυτό που επήγει είναι να χειραφετηθεί ο λαός, το κίνημά του, για να δώσουμε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα τη μάχη απέναντι στην επόμενη αντιλαϊκή κυβέρνηση, συνολικά στο σύστημα της εκμετάλλευσης και την εξουσία του. Και γι' αυτό χρειάζεται να είναι δυνατό το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Γιατί μόνο το ΚΚΕ θα συνεχίσει να πρωταγωνιστεί στην οργάνωση της εργατικής λαϊκής πάλης για να ασκείται πραγματική και αποτελεσματική πίεση στην όποια κυβέρνηση, όργανο της εξουσίας του κεφαλαίου, για να μπαίνουν εμπόδια, να καθυστερούν μέτρα, ακόμα και για να έχουμε ορισμένες κατακτήσεις. Το ΚΚΕ αυτό το έκανε πράξη το προηγούμενο διάστημα. Το έκανε πράξη μέσα στην κρίση και την πανδημία για να σωθεί ο λαός. Το κάνει πράξη και σήμερα. Το κάνει πράξη όταν οι δυνάμεις του αποκαλύπτουν, ενημερώνουν το λαό για τις συνέπειες της εμπλοκής στον πόλεμο. Όταν διαδηλώνουν ενάντια στα νατοϊκά τρένα και πλοία, ενάντια στις νατοϊκές ασκήσεις, πραγματικές πρόβες πολέμου, συνολικά ενάντια στις υποδομές που αξιοποιούνται. Το κάνει όταν αναδεικνύει το χαρακτήρα του πολέμου ως φαγής των λαών για τα συμφέροντα των μονοπωλίων, για το μοίρασμα των αγορών και των ζωνών επιρροής. Και αυτό ακριβώς συμβαίνει στην υπεριαλιστική σύγκρουση του ΝΑΤΟ με τη Ρωσία στο έδαφος της Ουκρανίας, αποδεικνύοντας ότι ο πόλεμος είναι η συνέχεια της πολιτικής με άλλα στρατιωτικά, κυρίως μέσα,
με στόχο την κατάκτηση αγορών σφαιρών επιρροής, ελέγχου πλουτοπαραγωγικών πηγών. Μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ξεκαθαρίζει ότι οι ίδιοι που κλέβουν τον ιδρώτα της εργατικής τάξης σε συνθήκες ειρήνης είναι οι ίδιοι που στέλνουν στον πόλεμο για να σκοτωθούν τα παιδιά τους για τα συμφέροντά τους. Επιμένει να μιλάει για τον πόλεμο και τις ιτίες του, ταυτόχρονα όμως πρωτοστατεί ώστε να δυναμώσει ο αγώνας ενάντια σε κάθε εμπλοκή. Γιατί μόνο το ΚΚΕ αποκαλύπτει σταθερά τι σημαίνει για την εργατική τάξη, το λαό μας, η συμμετοχή στο ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, ποιος ωφελήθηκε και ποιος συνεχίζει να ωφελείται. Και συνεχίζει να θέτει το ζήτημα της αποχώρησης της Ελλάδας από όλες τις υπεριαλιστικές συμμαχίες, ζήτημα που μπορεί να το εγγυηθεί οριστικά και μόνιμα με ανάπτυξη και συνεργασία και φιλία με όλους τους λαούς, μόνο η εργατική λαϊκή εξουσία. Και εκεί πρέπει να κατευθυνθεί η πάλη του λαού. Ναι, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, χρειαζόμαστε ένα πολύ πιο δυνατό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Γιατί το ΚΚΕ πρωτοστατεί στη συγκρότηση της κοινωνικής συμμαχίας, δηλαδή να συναντηθούν όλοι όσοι βρίσκονται στην ίδια μπάντα και είναι εργάτες, είναι βιοπαλαιστές αγρότες και επαγγελματίες, είναι νέα παιδιά, να συναντηθούν σε ένα πανελλαδικό συντονισμένο κίνημα ενάντια στα μονοπόλια και τον καπιταλισμό. Γιατί αυτό χρειάζεται σήμερα μπροστά στις διεθνείς και εσωτερικές εξελίξεις που αποδεικνύουν πως πολλά σύννεφα έχουν μαζευτεί πάνω από τα κεφάλια τους. Από τον πόλεμο στην Ουκρανία και τη διαμάχη των Ηνωμένων Πολιτειών με την Κίνα για την πρωτοκαθεδρία, μέχρι μια νέα κρίση στην Ευρωζώνη, δεν τα λες και λίγα. Κυρίως όμως δεν είναι εύκολα για να μπορέσουν να τα διαχειριστούν. Το κύριο είναι πως δημιουργούνται δυνατότητες για να παρέμβει η εργατική τάξη ο λαός και να δημιουργήσει κλονισμούς στην εξουσία τους. Γιατί τελικά η ίδια ιστορία έχει αποδείξει πως τίποτα δεν μένει ακίνητο, όλα κινούνται. Γι' αυτό χρειάζεται να είναι δυνατό το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Γιατί αυτό που επήγει σήμερα είναι οι πολλοί να πάρουν τη θέση τους απέναντι στους λίγους και την άπλιστη εξουσία τους. Γιατί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας καταθέτει την κάθε ψήφο που θα πάρει στους χώρους δουλειάς, στις γειτονιές, εκεί που πρέπει να δυναμώσει αυτός ο αγώνας. Γιατί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας καταθέτει στο λαό τις θέσεις και το πρόγραμμα εξουσίας του και διακυβέρνησής του με κριτήριο τις λαϊκές ανάγκες που φωτίζει ότι υπάρχει διέξοδος για το λαό σε σύγκρουση με την εξουσία του κεφαλαίου. Γι' αυτό το λόγο και μπορεί να προστατήσει σε μια μεγάλη εργατική λαϊκή αντεπίθεση που αφορά τόσο το σήμερα, τα άμεσα και επίγοντα προβλήματα του λαού, όσο κυρίως την προοπτική, με στόχο μια πραγματική λαϊκή νίκη και ανατροπή, με το λαό πρωταγωνιστή και το ΚΚΕ πολύ πιο δυνατό. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, το σύνθημα του Στάλιν, στη μάχη του Στάλινγκραντ, ούτε βήμα πίσω, εμπνέει και σήμερα τους κομμουνιστές σε όλο τον κόσμο. Εμπνέει και μας, για να δώσουμε με αυταπάρνηση, με πείσμα και μαχητικότητα όλες τις μάχες που έχουμε μπροστά μας και τις εκλογές, για να είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δυνατό, για να ανοίξει ο ελπιδοφόρος δρόμος της ανατροπής. Ούτε βήμα πίσω, λοιπόν, σύντροφοι, μόνο μπροστά.